Και αν, κυρίες και κύριοι, είναι πολλά τα επίγοντα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ένα εξ αυτών είναι και το δημογραφικό, το οποίο, μάλιστα, όπως λένε και αυτοί που γνωρίζουν καλά, δεν αντιμετωπίζεται και άμεσα. Δηλαδή, η βελτίωση, αν παρθούν τα σωστά μέτρα και εγκαίρως, θα γίνει εμφανής μετά από μια δεκαετία στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό, λοιπόν, είναι το κεντρικό θέμα του Economist κατά την τρίτη σύνοδο κορυφής, το δημογραφικό. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Πανταζόπουλος. Είναι η δεύτερη μέρα των εργασιών. Οπότε, Παύλο, περιμένουμε να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Έχεις και την κυρία Ζαχαράκη, Μαρία, από ό,τι βλέπω. Καλημέρα, καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ. Είναι μαζί μας η κυρία Ζαχαράκη, η οποία μόλις τώρα ολοκλήρωσε την τοποθέτησή μας. Είναι τιμή μας που είστε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Να ξεκινήσουμε με τους πυλώνες που είπατε και αναπτύξατε και στην τοποθέτησή σας ως το action plan του Υπουργείου σας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ακριβώς, ένα σχέδιο δράσης το οποίο αρχίζει και αποκτά ούτως ή άλλως υπόσταση μέσα από εκτενή διαβούλευση. Έχουμε ξεκινήσει με ηλεκτρονική πλατφόρμα για να είναι πιο εύκολη η ανταλλαγή των απόψεων με τα Υπουργεία. Θα προχωρήσουμε με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, τα κόμματα, την κοινωνία των πολιτών. Η επιστημονική κοινότητα είναι πολύ σημαντική σε αυτή τη συζήτηση, γιατί οι άξονες, ακριβώς όπως προσπάθησα και να αναφερθώ στο σύντομο χρονικό διάστημα μέσα, έχουν να κάνουν με την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Σημαντικές είναι οι αλλαγές που έχουμε κάνει, οι θετικές αλλαγές για την άδεια μητρότητας. Το κομμάτι της ενίσχυσης των βρεφονιπιακών σταθμών, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, με αύξηση του προϋπολογισμού που έχουμε ήδη εισαγάγει με τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί για το 2024. Συν 15 εκατομμύρια. Συν 15 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι θα υπερβούμε στο σύνολο μαζί με τους ευρωπαϊκούς πόρους τα 370 εκατομμύρια φέτος για vouchers. Τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν να κάνουν με νέες θέσεις στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Επιμένω σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό να ξέρει η οικογένεια ότι μπορεί να έχει πίσω το support, την ενίσχυση, τη στήριξη που χρειάζεται. Βέβαια, όλο αυτό το κομμάτι το οποίο συνδέεται με το brain gain είναι πολύ, αν θέλετε, έτσι επιτακτικό το να συζητήσουμε για τους λόγους που μπορούν να επαναφέρουν τους νέους ανθρώπους που έφυγαν κατά χρόνια της κρίσης. Είναι φορολογικά κίνητρα, είναι οικονομικά κίνητρα, είναι μια σταθερή εργασία με καλό μισθό, αλλά και ο νόστος που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο να αποφασίσει μια οικογένεια να έρθει ένας νέος άνθρωπος. Το φορολογικό κίνητρο του μείον 50% στο φόρο εισοδήματος για όσους μεταφέρουν την επαγγελματική τους βάση από το εξωτερικό στην Ελλάδα είναι επαρκές? Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα? Σκεφτόμαστε και άλλα μέτρα. Αυτό όμως είναι ένα βασικό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να μεταφέρει εδώ τη φορολογική του ή άλλους έδρα, είναι πολύ σημαντικό κίνητρο το να έχει αυτή τη μείωση για 7 χρόνια του 50%. Θέλουμε να δούμε και άλλους τόσο ή άλλους τρόπους, αλλά ήδη θυμίζω ότι λειτουργεί εδώ και κάποιους μήνες και η πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας, Rebrain Greece. Εκεί αναρτώνται διαθέσιμες δουλειές, θέσεις εργασίας για αυτούς που θέλουν να τις δουν από το εξωτερικό. Και βέβαια αυτή λειτουργεί και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να το δουν. Όμως, μένοντας στους άξονες, να θυμίσω ότι ένα από αυτά έχει να κάνει προφανώς με το στεγαστικό. Πολύ σημαντικό ότι τρέχουν προγράμματα 2,2 δισεκατομμυρίων. Με το κομμάτι της μεταναστευτικής πολιτικής, μιας δίκαιης, αυστηρής, αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής, γιατί έχουμε ανάγκη ούτως ή άλλως του εργατικού δυναμικού. Το έχουμε δει στη φιλοξενία, το έχουμε δει στον αγροτικό τομέα. Και βέβαια όλο το κομμάτι το οποίο συνδέεται με τη μακροχρόνια φροντίδα, γιατί το 1 τέταρτο του πληθυσμού μας είναι πάνω από 65. Άρα είναι σημαντικό να έχουν αυτό το κομμάτι της υγιούς, αλλά και της δραστήριας, θα έλεγα, ζωής, πάνω από μια ηλικία που ίσως κάποιος αφιπηρετήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαράκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς. Μαρία, αυτά από το συνέδριο του Economist. Να πω μόνο ότι ο τίτλος είναι «Αντιμετωπίζοντας το δημογραφικό ως επίγουσα ανάγκη». Και νομίζω αυτό δίνει το μπαλμό και το ρυθμό που πρέπει να ακολουθήσει η πολιτεία στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση, Παύλο, εκτός από τις ζώνες της Ναυτεμπορικής που ακολουθούν, θα έχουμε και τα συμπεράσματα συνολικά την ερχόμενη Δευτέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.